Φτάσαμε στο τέλος της φετινής χρονιάς. Ο Εθνικός κατάφερε να κερδίσει και το κύπελο και το πρωτάθλημα. Ανεβήκαμε κατηγορία. Κοντά μας είναι ο Μανώλης Ολίγκος. Μανώλη Ολίγκο, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες, όχι παραπάνω, για αυτή τη φετινή χρονιά. Τα είπες εσύ, Γιάννη. Τα καταφέραμε. Πήραμε αυτό που μας άξιζε, αυτό που θέλαμε. Και έφτασε η ώρα να το γλεντήσουμε. Όλοι μαζί και τα παιδιά εδώ πέρα πίσω. Χαμογελάνε πλέον και νομίζω το πιο θετικό στην όλη υπόθεση είναι το ότι επανήλθε εσύ γερός κοντά μας. Φήμες λένε ότι ο κύριος Χατζαλέξ θα σταματήσει από το προπονητικό team και θα αναλάβει ο κύριος Θωμάς Μακρύς. Ισχύει? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, ίσως ξέρεις κάτι περισσότερο εσύ. Θα ρωτήσουμε για τα παιδιά, θα ψηφίσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδιά που είναι πίσω εδώ πέρα και κοροϊδεύουν και γελάνε μαζί σου. Εντάξει, δεν κοροϊδεύουν. Τα παιδιά γελάγαν όλο τον χρόνο μαζί μου, εξάλλου. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Θα συνεχίσουμε να γελάμε. Νομίζω να είμαστε όλοι μαζί του χρόνου και να έχουμε τα ίδια. Δύο λόγια την χρονιά που έρχεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δύσκολο πρωτάθλημα. Θα τα καταφέρουμε, λες? Κάτσε να φύγει πρώτα αυτή η χρονιά. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα ακόμα. Να σηκώσουμε και το τρόπαιο να τελειώσει αυτή η δύσκολη θέση μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη τον Λίγκο. Ένα πλάνο να πάρουμε από πίσω τους ποδοσφαιριστές του Εθνικού. Ο προπονητής, δύο λόγια. Κύριε Χατζηαλέξη. Κύριε Χατζηαλέξη, χαίρετε. Δύο λόγια να μας πείτε για τη φετινή χρονιά. Καταφέραμε, πήραμε πρωτάθλημα, κύπελο, ανεβήκαμε κατηγορία. Τι έχετε να πείτε? Είχα καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά κάποιος έλειπε. Εντάξει, όταν χρειάστηκε μπήκε μέσα και βοήθησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον προπονητή μέχρι στιγμής, κύριο Χατζηαλέξη. Να είστε καλά. Από μένα και το κανάλι σας. Καλό σας βράδυ.